αρχή μια και αρχή χρονιά. Σύνη μου δέντρο λιμπανιά. Κι αρχή, κι αρχή καλός μας. Εκκλησιά, εκκλησιά με τα γιοτρόνο. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Στη γη, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται. Από την Κεταρία Ισαρκώ, Ισαρκώ της Αχιλία. Το καλαμάρι έγραφε, η μοίρα μου την έλεγε. Και το χαρτί ομίλη, Άγιε μου, Άγιε μου, καλέ Βασίλη. Μπράβο! Όλε, 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 μπράβο! Όλε, όλε. Ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω η ελληνική πρωτοχρονιά! Κάλαντα! Τρίγωνα! Πάει ο παλιός ο χρόνος! Κάλαντα! Γιορτάσουμε από καρά! Τόλι Βοσκόπουλο! Μαζονάκι! Αδαμαντίδη! Ασκημάται στην καρδιά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά! Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά! Νίκο μου! Γέρε χρόνε φύγε! Έχεις βάλει και την κάμπα! Θα τα πούμε όλα, τα κάλατε τώρα! Θα τα πούμε! Όχι όλα! Όχι όλα! Θα τα πούμε! Δεύτερο μέρος! Πο-πο-πο-πο-πο-πο! Δεύτερο μέρος TV Hostess Show! Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου! Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο! Τα καγγέλια θα πούμε τώρα ή τα κάλατα! Είμαστε έτοιμοι, είμαστε φορτσάτικα, ρε παιδιών! Τι κάνουν τα μαλαματένια μου τα αγόρια! Καλώς την ήρθα! Να σε παρουσιάσουμε, τι λες! Τα θέλες! Άμα θες! Άμα θες να μην σε παρουσιάσουμε κιόλας, δηλαδή! Φυσικά και θα με παρουσιάσουμε! Το σχέδισε τόσο φίρμα! Όχι δα! Μετά από σας! Γλυκερία Κοστούλα, παρακαλώ πολύ! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά με υγεία! Μας έρχεται από την όμορφη... Από την όμορφη... Καρδίτσα! Από την καρδίτσα, έτσι που με τη... πώς τη λένε... Την υπέροχα στολισμένη καρδίτσα, δεν μπορείτε να πείτε. Είναι υπέροχα στολισμένη. Έχω κάνει και βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μου, να μπείτε να το δείτε. Προεκλογικά, όλες είναι υπέροχα στολισμένες. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε για προεκλογικά πράγματα. Όλη η Ελλάδα φέτος, επειδή όλοι οι δήμαρχοι έχουν εκλογές, έχουν στολίσει φουλ όλοι φέτος. Τι να κάνουμε, αφού το πιστεύω για να πούμε. Βλάχα. Βλάχα. Βέβαια, ορεινή. Βλάχα. Η καρδιτσιώτησε. Λοιπόν, οι καρδιτσιώτησε είναι το 90% καρακούνε. Εσύ πώ έπεισε βλάχα. Όχι, παιδί μου, εγώ γεννήθηκα μεγάλο στο Βόλο μέχρι τα 17. Α, το θυμάμαι αυτό, ναι. Στο Βόλο, ναι. Και επειδή πήρε μετάθεση ο παπά που ήταν διοικητή. Κάπου το έχω ακούσει. Η καταγωγή μα είναι από Νεοχώρη, Λίμνη Πλαστήρα. Από κανάλια. Έχει βίλα στη Λίμνη Πλαστήρα. Ξυλέω ένα. Όχι. Και από, οι προπαπούδες λέει ήταν από το Σιράκο Ιωαννίνων. Οπότε δεν είμαι καραγκούνα. Οπότε ξεπρέπει να. Άρα πω... είσαι μια βλάχα που έχει βάλει φωτιά στου καρδιού. Ωραία, μια βλάχα, μια παλιό. Ωραία, μια βλάμα, να μια βλάχα. Μια βλάχα, μια παλιό βλάχα. Αυτά. Και με το που έρχεται. Και το άλλο το ξέρει που λέει ήρθε μια βλάχα από το χωριό. Στην ξελογιά στραφή. Εγώ ξέρω ότι ένα βλάχο το πει. Το βλάχα με φορά τα για να περάσει φίλη. Αυτό άλλο... το έχω στο καινούργιο μου CD. Έκανα CD. Θα μα τα πει όλα αυτά. Αλλά το άλλο. Καταρχήν, τι εμφάνιση λαμέ είναι αυτή. Ζαμέ και λαμέ. Ζαμέ, καρδίτσα, κάρνα. Ζαμέ, καρδίτσα. Τι λαμέ είναι αυτό. Παραμονή πρωτοχρονιά. Τέλειο. Τέλειο. Εσύ με το βελούδο, ο Νίκο. Με το έλατο. Το έλατο. Έλα ρε, έλατο. Σταμάτα λίγο. Καβάλο. Περίμενε, ρε, χωρίγο. Καβάλο. Γραβάτα, καβάλο. Βελούδο μαύρο. Βελούδο μαύρο. Πώς λέτε, δεν πήρες ρόλο, πήρες βελούδο. Γραβάτα φοβερή, έτσι, κόκκινη, έτσι. Καβάλο, να ξέρετε. Ωραία. Υπέροχο, υπέρλαμπρος. Εορταστικό Ζαΐμ. Εορταστικό. Από αυτό Μπραΐμ και από αυτό Χαλαμπρές. Και με το που βλέπει την Ιγυρία, του ρωτάει. Τσάτσα, Πάπα Κυριντίνα και το μισό του Βόμπου. Και με το που βλέπει την Ιγυρία, ο Καραμπιώτης, και ρωτάει. Το λουκάνικο αυτό, πότε γίνεται αυτό με το μεγάλο λουκάνικο στην καρδίτσα. Λοιπόν, το... Διευκρίνηση. Χωριάτικο λουκάνικο. Το χωριάτικο. Ετοιμαζόσαστε στην καρδίτσα, στη μεγάλη έτσι Καραγκουνοπόλη, Καραγκουνούπολη, έτσι, η ηρωική καρδίτσα. Ναι, ναι, λοιπόν, ή αλλιώ να ξέρει ότι οι Βορειλανδίτε τη λένε πάμε στου Βάσκου στην καρδίτσα. Οι Βάσκοι, έτσι λένε οι Βάσκοι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, ετοιμάζεται η καρδίτσα για να μπει στο βιβλίο Guinness, κάνοντα το μεγαλύτερο
χωριάτικο λουκάνικο. Ο καθένα δεν μπορεί να κάνει για τον κύριο. Και να δει ότι θα το καταφέρουμε. Νομίζω και παλιότερα. Είχατε κάνει τι προάλλε μια μεγάλη πουτίγκα που είχε γίνει στο παψίρι μπράβο. Και έπαιγαινε το τέτοιο να τα παγώνει, Ευαγγέλ, και πήγαινε και τρώγα πουτίγκα. Τώρα είπαμε από το γλυκό να το πάμε στο αλμυρό. Τι έχουμε πάει στην καρδίτσα, μια πουτίγκα, μια λουκάνικο. Δεν θυμάστε την καρδίτσα. Είμαστε και τη λέγαμε κιόλα. Είμαστε γνωστοί για αυτά τα δύο. Χωριάτικο λουκάνικο που θα φας καλύτερα. Δεν το φας καλύτερα. Όχι, η καρδίτσα έχει καλύτερο βαγγέλ. Εντάξει, έχουμε και εμείς πολύ ωραία πράγματα στην καρδίτσα. Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πολύ ωραίο και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί λουκάνικο Φραγκφούρτη έχουν κάνει οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί. Εκείνο ο Βαγγέλ είναι λουκάνικο αέρο. Ενώ εδώ του είναι λουκάνικο αέρο. Παραδοσιακά πράγματα. Το τρώω το λουκανικάκι σου, λυκέρια μου. Βεβαίως, γιατί εμείς τα φτιάχνουμε όλα στο σπίτι μας. Το κάνεις μόνο σου, κάνεις το λουκάνικο. Όχι εγώ, έχω τη μαμά μου που είναι. Ακόμη έχει και γάστρα. Ξέρεις τη γάστρα την παραδοσιακή. Α, την παραδοσιακή, ποια είναι η παραδοσιακή. Που την αυτόν και την μετά. Α, μπράβο, έτσι. Όχι, δεν ξέρω τη γάστρα, την παραδοσιακή. Όχι, είναι αυτή η Βαγγέλη που την κρεματζαλάνε έτσι και την κατηβάζει μετά κάτω. Κύριε Χαϊδά, την κρεματζαλάνε του ρήματο κρεματζαλάω, κρεματζαλάω. Μόλι τελειώσουμε, θα πάρει το κινητάκι σου και θα πατήσει γάστρα παραδοσιακή. Γάστρα παραδοσιακή, κρεματζαλάω. Και αμέσω μετά του κρεματζαλάω θα βγει. Έτσι, μπράβο. Και το πλαλάω. Γιατί στην καρδίτσα πλαλάμε. Εκτό από το κρεματζαλάμε, πλαλάμε. Πλαλάμε, σαπετάμε. Σαπετάμε, σαπάνε, σαδόρισα και τι λοιπόν. Κάτσε Βαγγέλη. Ναι, αλλά θα χάσουμε. Γρούνια έρχεται. Είχε γρούνια η μαμά. Κάναμε τώρα την προηγούμενη Κυριακή. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν η λεγόμενη γουρουνοχαρά. Όλοι χαίρονται εκτό από το γρούνια. Τη φούσκα την πήρε από το γρούνια. Έλα ρε, δεν το έκανα εγώ. Τη φούσκα καλέτα και είδα. Κάναμε τσιγαρίδε με μπάσα. Καλά, οι τσιγαρίδε είναι pop, special μαζέ. Είναι κάτι σαν τα τάπα που λένε στην Ισπανία οι τσιγαρίδε, νομίζω. Δεν πήγα. Το τάπα. Τι. Πάμε να πούμε τίποτα μουσικό, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, ήθελα να πω, ωραία. Να πάμε λοιπόν, να... Έτσι, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή σε βλέπω. Ναι. Δηλαδή, έβλεπα προχθές στο σπίτι, το πώς θα ήταν αυτή την εκπομπή, Βαγγέλη. Τι θα πει τώρα. Στη διάσταση. Το, σπί... όχι, το σπίτι με το Μέγκα. Το και σπίτι με το... Αχ, η αγαπημένη εδώ μου, πρέπει Ρούλα. Να είναι... Εσύ τώρα σήμερα μου θυμίζεις, είσαι λίγο καλύτερη από τη Ρούλα Κορομιλάτη. Έλα, είμαστε πολύ τυχεροί. Είμαστε πολύ τυχεροί, διότι το Μέγκα την έβγαλε με μια Πάολα και εμείς έχουμε γλυκερία κοστούρα, παρακαλώ πολύ. Έτσι, μπράβο. Πάμε να δούμε. Μισή Ρούλα έχουμε, τι έχουμε. Πόπο, ναι, μόλις βγήκε αυτό. Πάμε να το δούμε λίγο για να πάρει την ιδέα, για να καταλάβει. Το οποίο πήγε στο top, μπήκε μέσα στα τόπια, έτσι. Και έχω και κάτι που δεν μπορώ να το πω τώρα, αλλά να το πείτε γιατί το κάναμε. Τι? Θα μας το πεις. Είναι για εκτός Ελλάδος. Είναι ένα... Τέλος πάντων. Πάμε να το δούμε. Τραγουδίσεις. Πάμε να δούμε το μισή Ρούλα. Έλα να μισή Ρουλώσουμε έτσι κάργα, έτσι, μπράβο. Ομορφιά, τρένα θα μου έρθει
μαγική. Τι ωραία! Θα κλέψω μέσα από την αραπιά. Αραπίνες, μαύρες, ερωτιάρες. Ο Νίκος τη ρωτούσε πού βρήκε τις καμήλες. Τι ωραία στην έρημο. Τι ωραίες έτσι. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο. Να πούμε ότι αυτό το έκανε η Γλυκερία Κοστούλα. Με τον αδερφό. Ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα. Όχι καλέ, σταμάτα. Όχι, υπερβάλλει. Θα αφήσει το κουλιάδι του Λουκάρη. Κάλεσε η Britney Spears. Σταμάτα καλέ. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Χαϊδάς θα το. Λοιπόν, θα το πετσοκόψει. Αν κατάλαβα καλά, κάτι σαν το Ελλάδα έχει ταλέντο, αλλά στη Βρετανία. Ναι, μου στείλανε email από το Britain's Got Talent που είναι το ανάλογο. Britain's Got Talent. Ακριβώς. Για να πάρω μέρος στην audition. Οπότε ο αδερφός μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη, έκατσε και έκανε το music cover αυτό που ακούσατε. Πολύ μου αρέσει έτσι. Music cover, Βαγγελία. Έχουμε και ένα accent. Τι είμαστε. Δηλαδή, τα κόμπι είμαστε τζαμπέ κοροπίδε. Και με αυτό το τραγούδι. Είσαι έτοιμη τώρα δηλαδή για να αναλάβει τον τίτλο τη Λορδίνα στην Αγγλία. Έλα, όχι. Απλά θα πάρω μέρος αυτό και πιστεύω να σου κάτι άλλο. Κουράστηκα πια, κουράστηκα με τις Κύπριες που έχουν έτσι. Και κερδίζουν τους διαγωνισμούς έτσι. Και τους Κύπριους. Ευκαιρία να πάει η νέα Ελληνίδα, μια βλάχα, έτσι. Να πάει στο Λονδίνο, στο Πάνιχα, να καταστάσει το Σόβρακο. Από το στόμα σου και στους Άγγλους το αυτοί. Να τους πάρει τα Σόβρακα. Βαγγέλη, γαμπρός από το Λονδίνο, τώρα θα γίνει έτσι, hello, έτσι, τραγουδίστρια από την καρδίτσα. Έτσι, μπράβο. Γιατί όχι, και ξέρεις τι, επιλέξαμε τη Μισιρλού, γιατί είναι ένα παγκοσμίου φήμης τραγούδι. Και έχει γυριστεί και... Το 1994 παίχτηκε σαν soundtrack στο η ταινία του Ταραντίνο, στο Pulp Fiction. Ναι, 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 την έχω δει την ταινία, πάρα πολύ. Μισιρλού τι σημαίνει, ξέρεις? Μισιρλού δεν ξέρω. Αιγύπτια. Α, ναι, γι' αυτό και το βίντεο. Γι' αυτό οι καμήλες. Να, έτσι να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι την είχε επίσημη καλεσμένη στο ρεβεγιό το Χριστουγεννιάτικο στον ερχόμενο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γογό Τσαμπά. Ναι, έτσι, στο χωριό διότι, της και στον ερχόμενο. Και να σε καλέσει η Γογό Τσαμπά, η οποία τη θεωρώ top. Number one. Έτσι, number one. Δεν είναι κορυφαία στα γλέντια στα τέτοια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλό άνθρωπος είναι. Η Γογό Τσαμπά και η Γλυκυρία Κοστούλα, τέλος. Έφυγε μετά η κυρία Γογό, πήγε στο μαγαζί που δουλεύει στην Αθήνα και μετά τη μία η ώρα το βράδυ. Σας αφήνω στα σίγουρα τα καλύτερα χέρια έτσι όσο είναι μαζί με τον Άγγελο τον Ψαρά και την ομάδα τη. Να είναι καλά και ο Ψαρά και η ψαριά του. Αλλά εδώ μιλάμε για Γλυκερία. Να προλάβουμε λίγο και το άλλο που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Να μας το πεις λίγο καπέλα, δεν ξέρω. Επειδή είναι και. Ναι. Θυμάστε την άλλη φορά που είπαμε την ύφη τη Μαλαματένια. Να πούμε τώρα για το γαμπρό μας. Να μην αφήσω παρεπονεμένη την ύφη, γράψαμε και το γαμπρό. Και σε μουσική ενορχίστρωση του Κώστα του Πίτσου, του μεγαλύτερου μουσικοσυνθέτη που υπάρχει. Ο Πίτσος είναι γιο του παλιού του Πίτσου. Ναι, αυτό που έπαιζε με τα μεγάλα ονόματα. Αυτό έχει ψυγεία και που ζήτησε αυτό ο Πίτσου. Σταμάτα, όχι. Συγγνώμη, έγραψα εγώ τους στίχους εγώ και τη μουσική ο Κώστας ο Πίτσος. Μπράβο. Έλα, ρίξε λίγο να προλάβουμε. Να κάνουμε σιγόντο. Το τραγούδι του γαμπρού. Λέει, για σου λεβέντι μου γαμπρέ, περήφανε μου αϊτέ, παντρεύεσαι καμάρι μου, να ζήσεις παλικάρι μου, και το φεγγάρι του ουρανού, λέει το τραγούδι του γαμπρού. Έτσι. Το φεγγάρι του ουρανού, λέει το τραγούδι του γαμπρού. Έχει και άλλα λόγια. Μπράβο, Νίκο. Τώρα που είπες αυτό, μπράβο, 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 πολύ ωραία, μπράβο. Και τώρα μπορούσα, Ευαγγέλια... Παντρεύεσαι καμάρι μου. Ναι, ναι, εγώ θα μπορούσα, παντρεύεσαι μανάρι μου που ζούσε στο πατάρι μου. Αφού δεν είπε και κάτι άλλο να το ταιριάξει με το πατάρι μου, πάλι καλά να λες. Όχι, πάλι καλά να λες. Γιατί το πατάρι ταιριάζει με κάτι άλλο. Πάλι καλά. Παιδιά, τη παραμονή να σοβαρευτούμε. Είναι ικανός αυτός να καλέσω εσένα από το British Got Talent και να πάω χαϊδά σε κρατήσεις. Πώς είπες. Britain's Got Talent. Πράγει από εδώ τώρα. Πρέπει την αφόλη συζήτηση, Βαγγέλη. Την παιδιά, τελευταία... μακάρι, μακάρι να πάω στην οντισιόν και μακάρι να. Σου δεν πειράζει, δεν καλύτερα... να πάω, φτάνει. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί αξίζει πραγματικά. Και θα είναι ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή για τη Θεσσαλία και ειδικότερα για την καραγκουνοχώρα Καρδίτσα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Και για τα έτσι, μπράβο. Τα ό,τι κάνει κάποιο για την πόλη του και για την πατρίδα του είναι αξιέπαινο. Και πρέπει να. Είναι ένα φοβερό πλάσμα που εκτό από μουσικό, εκτό από τραγουδίστρια, να πούμε ότι βεβαίω έχει και το εμπορικό δαιμόνιο. Έτσι. Δηλαδή, δίνει τι ωραίε καρδιτσόπισε. Αυτό είναι δικό σου. Δικό σου. Ναι, από τον Κλέρια. Από τον Κλέρια στην Κλέρια Μπουτίκ στην Καρδίτσα. Την πλατεία, πώς τη λέμε εκεί πέρα, η πλατεία στην Καρδίτσα, τι όνομα έχει. Η πλατεία κεντρική. Ναι, ναι. Κοίτα, πλατεία Ελευθερίας είναι το όνομα. Αλλά δεν την ξέρουν πλατεία Ελευθερίας. Τη λένε κεντρική πλατεία. Και μετά πιο πέρα είναι το Παυσίλυπο που είναι φανταστικά στολισμένο. Το ζαχαροπλαστείο και είναι στη γωνία. Το κέριο. Αυτό είχε την ωραία την μπουτίκα. Άμα γεια σου. Άμα γεια σου. Το κέριο. Το ζαχαροπλαστείο μα το καλό, όπω τη λέγανε την Άρνη.
Ναι, είναι. Παλιό ωραίο κτίριο, ναι, ναι, ναι. Διατηρείται, ναι. Και... Το Παυσίλη που έχει τα ίδια παγόνια που είχε παλιά ή άλλαξε παγόνια τώρα. Το Μίτσο ξέρω εγώ να σου πω την αλήθεια. Το Μίτσο είναι παγόνια. Δεν ξέρω, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μίτσος είναι παγόνι. Πηγαίναμε στο Παυσίλη και λέει, πού είναι ο Μίτσος? Και κοιτούσε ο άλλος από δίπλα να πούμε και που δεν ξέρει. Έλεγε το σερβιτόρο και ο Μίτσος. Ναι, είναι ο Μίτσος, είναι η μασκότ, είναι παγόνι. Τι θέλεις να σου φέρει το 2023, τι θέλεις να σου φέρει ο Άιβας Βασίλης? Τι έγραψες στο γράμμα, εκτός από τον British Got Talent. Έτσι, μπράβο. Μ' άρεσε το λέμε προφορά. Έγραψες το γράμμα και στον Άι Βασίλη, φαντάζομαι. Τι του ζήτησες από τον Άι Βασίλη? Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα, όλοι μας εννοείται ότι θέλουμε την υγεία μας, έτσι. Και τη δική μας και του διπλανού μας. Και να κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε σπίτια μας και όπως είμαστε, έστω και με λίγα λεφτά, αρκεί που δεν είμαστε στα νοσοκομεία που παλεύει τόσος κόσμος. Εγώ τώρα, επειδή προχτές χαιρέτησα την κορούλα μου, πήγε πάλι στην Αγγλία, μπερδεύτηκα. Α, την έχεις στην Αγγλία, την κορούλα? Ναι, είναι εκεί, δουλεύει, είναι φυσιοθεραπεύτρια σε ένα νοσοκομείο. Και εντάξει, στεναχωριέμαι. Θα ήθελα. Βέβαια, όπου είναι καλύτερα, αλλά θα ήθελα να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό. Λογικό. Εγώ να σου πω ότι κάθε χρόνο που σε βλέπω, σε περνάω για κορίτσι της Παντρείας. Και έχει κορίτσι της Παντρείας? 25 είναι η κόρη μου και 20 ο γιος μου. Και 20 ο γιος. Στα 10 καλέ γέννησε. Πότε γέννακε εσύ? Πότε γέννακε σε ποιο κορίτσι μου, από τα 7. Είδε, εγώ έκανα πρώτα αυτά και μετά τα υπόλοιπα. Ναι. Άρα... Αυτό, να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε έτσι, να φτανόμαστε. Ας πούμε, να είμαστε έτσι, κοντά και να φτανόμαστε. Γιατί... Να κουμπιόμαστε. Και να αγαπιόμαστε. Και να αγαπιόμαστε, έτσι, γιατί έτσι. Να πω κάτι, άκουσα ένα πολύ ωραίο χτες. Λέει, το ίντερνετ λέει, ένωσε κόσμο από πολύ μακριά και χώρισε, λέει, γειτονιές και σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια. Είδες. Πολύ ωραίο αυτό, το άκουσα χτες. Και... Έχουμε αποξενωθεί, είμαστε σε έναν υπολογιστή, είμαστε σε ένα κινητό όλη την ώρα. Μα είμαστε στο ίδιο σπίτι. Μας. Ναι, ναι, ναι. Και λέει όλος, μαμά, φέρε μου. Ο, μαμά, λέω. Ναι, 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 τώρα. Ναι, ναι. Φέρε μου το νερό, ή φέρε μου, ξέρω εγώ. Ή... Είμαι στο ίδιο σπίτι, αλλάζουμε μηνύματα. Λοιπόν, να με ενημερώσουν από το κοντρόλ, δεν κατάλαβα το τελευταίο συμβατικό. Σημαίνει ότι. Για, πριν μέχρι να ενημερώσει το κοντρόλ. Χαιρετάμε. Λοιπόν, να σου πω ένα κορυφαίο. Να σου πω ένα κορυφαίο, το οποίο συνέβη, είδες, με τον συνάδελφο Κοκλώνη που έβγαλε και τραγούδι τώρα και κυκλοφόρησε ένα φοβερό. Του λέει ο άλλος από κάτω, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Φέτος θα κάνουμε Χριστούγεννα με τη γιαγιά μου. Μετά από 5 χρόνια ήταν σε κόμμα, λέει. Της έβαλα το τραγούδι που έβγαλες και σηκώθηκε να κλείσει το ραδιόφωνο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Της έβαλα το τραγούδι και από το κλείσει το κόμμα. Να πούμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και κλείνοντας, καθώς θα πέφτουν οι υπότιτλοι, πες μας τη βρίσκη μου Μαλαματένια. Τι υπότιτλοι, γιατί να πες υπότιτλοι, τι βρίσκει την ύφη τη Μαλαματένια. Την ύφη τη Μαλαματένια ή τη βρίσκει. Ό,τι θέλει η Μαλαματένια να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά σε όλους τους συνεδριάτες. Υγεία να είστε γεροί. Νύφη μου Μαλαματένια, κόρη μου αγαπημένη, δίνω απόψε την ευχή μου να είστε πάντα ευτυχισμένοι. Νύφη μου Μαλαματένια, κόρη μου. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Παλιός ο χρόνος. Καλή χρονιά. Άστο, έλα μου, 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 έλα μ